Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Χριστούγεννα σήμερα, 25 Δεκεμβρίου 2018, είστε συντονισμένοι στην τηλεόραση Επιλογές για να παρακολουθήσουμε μαζί, όπως κάθε βράδυ αυτή την ώρα, τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας. Μπορείτε πάντα να μας παρακολουθείτε από όλο τον κόσμο, μέσα από το διαδίκτυο, στη διεύθυνση επιλογές.tv ή μέσα από το YouTube, στη διεύθυνση TV Επιλογές. Ας περάσουμε αμέσως στα θέματα της ημέρας. Ως γεγονός υπαρξιακό, κοσμοϊστορικό, πάντοτε επίκαιρο και βαθιά πνευματικό, χαρακτήρισε τη γέννηση του Χριστού στο μήνυμά του για τα Χριστούγεννα προς τους πολίτες, ο Μητροπολίτης Θερών και Νιγρήτης κύριος Θεολόγος. Χριστός γεννάτε δοξάσατε, Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε, Χριστός επί γης υψώθητε. Αγαπητοί μου αδελφοί, το ανέκφραστο μυστήριο της εν χρόνω γεννήσεως του Υιού και Λόγου του Θεού φωτίζει και πάλι χαρμόσυνα τη ζωή μας. Ο ουρανοδρόμος και φωτολαμπής αστέρας μας προσκαλεί να οδεύσουμε νοερός στην Αγία Βηθλεέμ της Ιουδαίας, όπου ο Χριστός γεννάται, για να προσκυνήσουμε το εν τη φάτνη εσπαργανωμένων θείων βρέφος. Μητρόπολη των εορτών ονομάζεται Άγια Χριστούγεννα ο θείος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, γενέθλιο ημέρα της ανθρωπότητος και κοινή εορτή πάσης της κτήσεως ο Μέγας Βασίλειος, εορτή της αναδημιουργίας και σεισμών γης ο Ιερός Γρηγόριος ο Θεολόγος. Η εκ της υπερευλογημένης Θεοτόκου γέννησης του Κυρίου μας συνιστά το μέγα και μόνο κενό, καινούριο δηλαδή, υπό τον ίδιον γεγονός, το θαύμα της απειροδυνάμου αγαθότητος του Θεού, το μέγα της ευσεβίας μυστήριων, του οποίου οι διαστάσεις ξεπερνούν τον χρόνο και τέμνουν την ανθρώπινη ιστορία. Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, ο Υιός της Παναγίας Τριάδος, ευδοκία του Πατρός και συνεργία του Αγίου Πνεύματος διη μας και δια την ημετέραν σωτηρίαν γίνεται Υιός του ανθρώπου, είναι την υιοθεσίαν απολάβομεν. Εκείνος ενυνθρώπισε ώστε εμείς να γίνουμε κατά χάριν Θεοί. Εκείνος επτόχευσε ώστε εμείς να πλουτίσουμε πλουτισμών θεογνωσίας και ζωής. Ο Κύριος μας με τη γέννησή Του αναπλάθει τον άνθρωπο, αναδημιουργεί φιλόστοργα την διαφθαρίσα από την αμαρτία φύση μας, φωτίζει ολόκληρη την κτήση, την ορατή αλλά και την αόρατη. Τα Άγια Χριστούγεννα μας φανερώνουν το μυστήριο της ελευθέρως προσφερωμένης διακριτικής και ευρύχωρης αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο. Αυτή η Θεία Αγάπη γεφύρωσε τα διεστώτα. Σήμερα ο υπέρχρονος και αιώνιος Θεός εισοδεύει καινοτικός μέσα στον ιστορικό χρόνο για να χαρίσει στον άνθρωπο πληρότητα ζωής και προοπτική σωτηρίας και αιωνιότητας. Το μέγα θαύμα των αιώνων, η υπέρλογος εκ της Αγίας Παρθένου γέννησης του Κυρίου μας, που συνιστά και τον πυρήνα του Ευαγγελικού Κηρύγματος, ξεπερνά σε μεγαλείο και θάμβος πάντα όσα επίησεν ο Κύριος. Υπερβαίνει ακόμα και αυτό το θαύμα της δημιουργίας του κόσμου. Τότε ο Θεός δημιουργεί τον κόσμο από το μηδέν διάκραν αγαθότητα. Τώρα ο ίδιος, ταπεινούμενος διεσπλαχνίαν, γίνεται δημιούργημα. Ο δημιουργός γίνεται δημιούργημα και ο κτίστης κτίσμα. Τι μεγαλύτερο και αγιότερο είδε ποτέ ο κόσμος? Το αιώνιο και ανέσπερο ζωαρχικό φως που φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται εις τον κόσμο έλαμψε σωματικός μέσα στην αχλή της ανθρώπινης ιστορίας, χαρίζοντας απλόχερα ελπίδα, παρηγοριά, δύναμη, ειρήνη, χαρά, αγιασμό, ζωή, θεία υιοθεσία στον εν χώρα και σκιά θανάτου διαβιούντα άνθρωπο. Δεν έρχεται ως Θεός δικαστής και τιμωρός του αποστάτου και αρνησιθέου ανθρώπου, αλλά ως Θεός της αγάπης, του ελέους και της καταλλαγής. Ο Χριστός, αδελφοί μου, αεί γεννάται, μυστικός μέσα στις καρδιές των ταπεινών την καρδία ανθρώπων, που ζώντας μέσα στο θάμβος του μυστηρίου της νέας Βηθλεέμ, δηλαδή της Αγίας μας Εκκλησίας, αγωνίζονται,
να έχουν στη ζωή τους το ησυχαστικό φρόνημα των ποιμένων, τον ένθεο ζήλο και την αγία υπομονή των μάγων, την θαυμαστή πίστη και την στοργή και την εγκαρτέρηση του μνήστορος Ιωσήφ, την ηλιόφωτη καθαρότητα και την τελεία υπακοή της Αγίας Παρθένου. Και σήμερα ο Χριστός, ο νέος Αδάμ, ο γενάρχης της νέας κτήσεως, γεννάται στις καρδιές όσων δεν προσκύνησαν τα κάθε λογής είδωλα που υψώνει η ανθρώπινη παραφροσύνη και αλαζονία. Τα είδωλα που δημιουργούν και ανακυκλώνουν κρίσεις και περιπέτειες μέσα στην ανθρώπινη ιστορία. Και σήμερα ο Χριστός γεννιέται μέσα στις καρδιές εκείνων που αντιστέκονται στεναρός στην ευτέλεια, στην αποιεροποίηση της ανθρώπινης ζωής, στην αμαρτία, την εγωπαθή αυτάρκεια, το ψεύδος και την αδικία σε κάθε μορφή. Εκείνων που δεν ακολούθησαν την προκλητική γοητεία και λάμψη του παροδικού, του κύβδηλου, του αμαρτωλού και του εφήμερου στη ζωή τους. Και σήμερα ο Χριστός γεννιέται στις καρδιές εκείνων που βαδίζουν όπως εκείνος, ήσυχα και ταπεινά, και επιλέγουν να ασφαλίσουν και να αγιάσουν τη ζωή τους μέσα στη φιλόστοργη αγκαλιά της Αγίας Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, η οποία ως σώμα Χριστού, ως θυσιαστική διακονία αγάπης, αγιασμού και σωτηρίας, μαρτυρεί καθημερινώς μέσα σε έναν κόσμο όπου ο αντίθεος Ηρώδης πάλι μένεται κατά του Χριστού, ότι επεσκέψα το ημάς εξ ύψους ο σωτήρι μόν. Η γέννηση του Χριστού αποτελεί την ασφαλέστατη εγγύηση πως δεν βρισκόμαστε μόνοι μας σε έναν κόσμο συγκρούσεων και παθών, όπου ο άνθρωπος πορεύεται χωρίς φως και ελπίδα. Ο Θείος Εμμανουήλ είναι ανάμεσά μας, ως ο πρωτότοκος εν πολλής αδελφής. Μοιράζεται τη ζωή μας, τις αγωνίες μας, τους πόνους μας, μας αγιάζει, μας σώζει, μας χριστοποιεί, μας θεώνει. Αγαπητοί μου αδελφοί, μέσα στην παγκόσμια πνευματική σύγχυση, την οικονομική κρίση που καλπάζει, την ταραχή των πολέμων, την απειλή της τρομοκρατίας, την γενικευμένη ηθική ακαταστασία, ακούγεται και πάλι νεφέτος από τον ωραίον της Αγίας Βηθλεέμ ως απάμβονος υψηλού η αγγελολάλητος ειρηνοφόρος είδησης. Ετέχθη ημίν σήμερον σωτήρ, ως εστίν Χριστός Κύριος. Η Αγία Μητέρα μας Εκκλησία μας προσκαλεί να γίνουμε κοινωνοί και συμμέτοχοι με όλο τον ορατό και αόρατο κόσμο στην υπέρτατη και υπερκόσμια αυτή χαρά και ευλογία. Το έχουμε πραγματική ανάγκη. Έχοντας στραμμένα τα μάτια της ψυχής μας προς την ταπεινή φάτνη όπου ανεκλήθη η ενυπόστατη ελπίδα ο Θείος Ιησούς, ας τον παρακαλέσουμε θερμός να επισκεφθεί και την δική μας ζωή, να μας φωτίσει, να μας αγιάσει, να μας ειρηνεύσει, να μας σώσει. Σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου ευλογημένα και Άγια Χριστούγεννα. Και μετά το μήνυμα του Μητροπολίτη Σερών και Νιγρήτης, κυρίες και κύριοι, να καλησπερίσουμε τηλεφωνικά τον Μητροπολίτη Σιδηροκάστρου, τον κύριο Μακάριο, να μας δώσει και αυτός τις δικές του ευχές και το δικό του μήνυμα. Σεβασμιότητα, καλησπέρα σας, χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα. Καλησπέρα σας, καλά Χριστούγεννα, να είστε όλοι καλά. Χρόνια πολλά σε όλους τους τηλεθεατές σας. Θα θέλαμε να μας μεταφέρετε, χαρά πάντοτε, να μας μεταφέρετε σε όλους μας το πραγματικό μήνυμα των Χριστουγέννων, Δέσποτα. Εγώ θα σας πω το εξής, ότι εντυπωσιάστηκα ιδιαίτερα τις παραμονές των γιορτών των Χριστουγέννων στα σχολεία μας. Τα παιδιά με πολύ απλό και με αφελή θα έλεγα τρόπο μετέφεραν το μήνυμα των Χριστουγέννων σε όλο τον κόσμο. Και με μια λέξη θα το έλεγα ότι είναι το μήνυμα της αγάπης. Έτσι όπως το είπαν, έτσι όπως είναι και όπως το διακηρύσει και η Εκκλησία. Γιατί ο Χριστός ήρθε στον κόσμο και έφερε και την αγάπη και την ειρήνη και την δικαιοσύνη.
αλλά άμα στην ψυχή του ανθρώπου υπάρχει αγάπη, όλα ρυθμίζονται και τακτοποιούνται. Και οι πόλεμοι και οι αντιδικίες και οι διαφορές, φεύγουν οι εγωισμοί. Ο άνθρωπος είναι πιο πολύ άνθρωπος και γνωρίζει να αντιμετωπίζει τα προβλήματά του και τις δυσκολίες του, να γνωρίζει να αντιμετωπίζει τους συνανθρώπους του με τον καλύτερο τρόπο και με πολύ αγάπη και με πολύ σεβασμό. Αυτό νομίζω ότι είναι έτσι στην ουσία του το μήνυμα της εορτής των Χριστουγέννων. Και είναι από τις μεγαλύτερες και τις σπουδαιότερες γιορτές που έχει η Εκκλησία μας και νομίζω σε όλο τον κόσμο γιορτάζεται αυτή η γιορτή και προσπαθούν οι άνθρωποι να μεταφέρουν έστω και με τα εξωτερικά στοιχεία που χρησιμοποιούν, είτε τα φώτα, είτε τα δέντρα, είτε οι λάμπες, είτε τα φαγητά, είτε αυτό. Στην ουσία του νομίζω ότι στοχεύουμε όλοι στο ίδιο σημείο, ότι ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να αλλάξει τον κόσμο. Για πιο πολύ να αλλάξει τον άνθρωπο και την ψυχή του ανθρώπου. Σεβασμιότατε, αυτός ο εξευρωπαϊσμός της εορτής, τέλος πάντων, έχει αλλοιώσει το πνεύμα των Χριστουγέννων. Στην πατρίδα μας, ναι, αλλά ευτυχώς που στα χωριά μας κρατούμε ακόμη τις παραδόσεις μας και τα είδη μας και τα έθιμά μας. Ευτυχώς, μέχρι ενός σημείου, αν και, όπως λέτε, αυτός ο εξευρωπαϊσμός έχει αλλοιώσει όλο το νόημα των γιορτών. Τα ξενόφερτα έθιμα δεν ταιριάζουν με την παράδοσή μας, με την ψυχοσύνθεσή μας, με το στοιχείο το ελληνικό. Η ελληνική παράδοση, η Ορθοδοξία, έχει άλλη ουσία. Είναι διαφορετικό πράγμα. Ακόμη και το φαγητό μετά από την νηστεία είναι κάτι το όμορφο, το ωραίο. Είναι η χαρά της ζωής που ξεκινάει από την πνευματική χαρά της Θείας Λειτουργίας και της Θείας Κοινωνίας και καταλήγει στο γιορταστικό τραπέζι που και εκείνο έχει τα δικά του τα στοιχεία. Το τραγούδι, το χορό πολλές φορές, το καλό φαγητό, απλό, ίσως και φτωχικό καμιά φορά, αλλά όμως έχει ένα άλλο τόνο και μια οικογενειακή σχέση και θαλπορή. Δεν είναι σαν των ξένων. Οι ξένοι δεν είναι, πώς να το πω, δεν έχουν αυτό το συναισθηματισμό που έχουν οι Έλληνες. Ωστόσο, είδαμε τις εκκλησίες γεμάτες ακόμα και σήμερα που λειτουργία ξεκινούσε τα Άγρια Χαράματα από τις 5 το πρωί. Ναι, εγώ το διεπίστωσα καταρχήν στη Μητρόπολη που ήμουν το πρωί στις 5 η ώρα, ότι μέχρι και το τέλος γέμισε η εκκλησία με πολύ κόσμο, κοινωνήσαμε με 4 γιοπότηρα τους ανθρώπους για να προλάβουμε. Μοιράζαμε το αντίδρο πάρα πολύ ώρα, αλλά και μετά στη δεύτερη λειτουργία που είχαμε στην Αγία Παρασκευή, πρέπει να σας πω ότι ήταν το αδιαχώρητο. Είχε 150 παιδιά μόνο. Φανταστείτε να είναι και οι δύο γονείς μαζί παρόντες. Πόσος κόσμος ήταν, εκτός από τους υπολείπους. Δεύτερη θεία λειτουργία. Η πρώτη είχε γίνει στις 5. Η δεύτερη έγινε στις 8.30 με 10 η ώρα και ήταν ο τόπος γεμάτος κόσμο. Όλη η εκκλησία, μέσα έξω. Σεβασμιότητα, όλα αυτά που ακούγονται γύρω από τα θέματα της Εκκλησίας, πιστεύετε ότι στρέφουν ακόμα περισσότερο τον κόσμο προς την Εκκλησία? Εγώ πιστεύω ότι αυτές είναι οι αντιστάσεις, οι αντιδράσεις των ανθρώπων για να διαφυλάξουν τον θησαυρό τους. Mm-hmm. Και αυτός ο θησαυρός της Εκκλησίας είναι ατίμητος, δηλαδή είναι κάτι το πολύ σημαντικό, το πολύτιμο, το πολύ σπουδαίο για όλους και για μας. Πρέπει να το διαφυλάξουμε. Όλα αυτά νομίζω ότι είναι μια αντίδραση, μια αντίσταση των ανθρώπων. Ναι. Σεβασμένο να μας δώσει τις ευχές σας και για το νέο έτος και να κλείσουμε με αυτό. Με όλη μου την ψυχή θέλω να ευχηθώ σε όλους καλή πρωτοχρονιά. Αλλά και ο καινούργιος χρόνος το 2019 να είναι ειρηνικός, ευλογημένος, να είναι γεμάτος με τη χάρη, την ευλογία και τον αγιασμό του Θεού. Και όλα τα υπόλοιπα νομίζω ότι αν ο άνθρωπος έχει τη φώτιση του Θεού, διορθώνονται, τακτοποιούνται. Και έτσι πρέπει να πορευόμεθα. Να ξεκινούμε έχοντας επικεφαλής μας και προπορευόμενο τον Χριστό στη ζωή μας και πίσω να ακολουθούμε εμείς. Αν έτσι νομίζω τα σκεφτόμεθα και έτσι λειτουργούμε, τα πράγματα θα είναι πολύ πιο ευίωνα και πολύ καλύτερα. Και μέσα από τις δυσκολίες και μέσα από τις δυστυχίες και μέσα από τα προβλήματα, νομίζω ο άνθρωπος θα ξεπερνάει όλες τις κακοτοπιές και θα βρίσκει το σωστό δρόμο. Να ευχηθώ λοιπόν χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους, με πάρα πάρα πολύ αγάπη σε όλους. Σας ευχαριστούμε πολύ και εσείς να είστε καλά. Καλή δύναμη στο έργο σας, καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Καλά, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, σεβασμότατε.
Στα ίδια θέματα θα κινηθούμε περίπου, κυρίες και κύριοι, Άγιες Μέρες των Χριστουγέννων σήμερα. Ενώ κάποιοι αυτές τις Άγιες Μέρες λοιπόν απολαμβάνουν την ηρεμία και την θαλπορή του σπιτιού μεταξύ φίλων και μελών της οικογένειας, άλλοι βρίσκονται στο καθήκον ακόμη και ανήμερα των Χριστουγέννων. Μέλη υπηρεσιών όπως η αστυνομία, η πυροσβεστική του νοσοκομείου αλλά και οι υπάλληλοι εστίασης βρίσκονται επί των επάλξεων για να υπηρετήσουν τον συνάνθρωπο ή να κερδίσουν τον επιούσιο. Χριστούγεννα σήμερα και όλοι έχετε συγκεντρωθεί γύρω από το γιορτινό τραπέζι αφήνοντας πίσω σας τη δουλειά και τις υποχρεώσεις. Ωστόσο πολλοί ήταν και εκείνοι που βρέθηκαν μακριά από το σπίτι τους και την οικογενειακή θαλπορή, λέγοντας καλές γιορτές μέσα στην εργασία τους. Λιμενικό, αστυνομία, νοσοκομεία, ΕΚΑΒ, πυροσβεστική αλλά και στη ΔΕΗ ήταν μερικές από τις υπηρεσίες που ήταν γεμάτες από κόσμο, που για να περάσετε καλές γιορτές οι παραπάνω εργαζόμενοι ήταν στις επάλξεις τους. Στην υπηρεσία πέρασαν τα Χριστούγεννα και οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης των Σερών. Πάνω απ' όλα είναι το καθήκον, τονίζουν στις δηλώσεις τους, καθώς ξέρουν πολύ καλά ότι προέχει η ασφάλεια των πολιτών. Το κέντρο διαβιβάζει προς όλους τους σταθμούς τις ευχές μας για χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα, υγεία για εσάς και τις οικογένειές σας. 35-10. 35-10 να μεταβείτε στην οδό Τσαλοπούλου. Για ύποπτο άτομο. Το έχουμε συνηθίσει. Το έχουμε συνηθίσει και εμείς και οι οικογένειές μας. Είμαστε στο καθήκον. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Ευχαριστούμε να είναι όλα ήσυχα, έτσι. Για όλο τον κόσμο και για εμάς φυσικά. Έχουμε απόλυτη ησυχία, όλα πάνε καλά. Τι να ευχηθούμε έτσι σε όλους και στην οικογένεια. Υγεία και ευτυχία για όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα και σε εσάς. Εύχομαι σε όλο το αστυνομικό προσωπικό της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερών, εκ μέρους της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, χρόνια πολλά, υγεία, ευτυχία σε αυτούς και στις οικογένειές τους. Πλέον έχει γίνει συνήθεια για μας. Βρισκόμαστε στο καθήκον. Η οικογένεια λέει. Η οικογένεια είναι συνηθισμένη. Δεκά λέγεται. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο? Από Βυρώνια Σέρις. Το όνομά σου πώς είναι? Σήμερα λοιπόν η μέρα είναι γιορτινή, είναι Χριστούγεννα, μια μέρα σημαντικότερη των εορτών. Για τους περισσότερους είναι η μέρα αργίας. Ωστόσο, για κάποιους, κάπου, κάποιοι πρέπει να εργάζονται. Ανεξαρτήτως ημερών, ανεξαρτήτως εορτών. Μακριά από την οικογένεια τέτοιες μέρες είναι δύσκολο, αλλά το αντιμετωπίζουμε θετικά, για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε κι εμείς σε οποιοδήποτε συνθήκες που θα παραστεί για να βοηθήσουμε τον κόσμο. Είναι ήσυχα σήμερα? Σήμερα είναι ήσυχα, δεν είναι τόσο τα περιστατικά τόσο σοβαρά. Και ας ελπίζουμε να είναι αυτή η συνέχεια. Και οι πυροσβέστες της πυροσβεστικής υπηρεσίας των Σερών, αλλά και των κλιμακίων, βρέθηκαν μακριά από τις οικογένειές τους και απαντούσαν στις κλήσεις των πολιτών και συνέδραμαν όπου υπήρχε ανάγκη. Είμαστε συνηθισμένοι, δεν μας ενοχλεί καθόλου, το έχουμε πάρει απόφαση. Και εμείς εδώ μόνοι μας θα καθίσουμε, θα φάμε, όπως όλος ο κόσμος. Και ευχόμαστε να είναι ήσυχα τα πράγματα, να μην χρειαστεί να πάμε πουθενά και να συνεχίσουμε σαν μια κανονική μέρα. Είναι ήσυχα. Προς το παρόν είναι ήσυχα. Mm-hmm. Δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο. Η οικογένεια έχει συνηθίσει προς τα μακριά. Η οικογένεια έχει συνηθίσει, τι θα κάνει, δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Και στην οικογένεια. Υγεία πάνω απ' όλα, σε όλο τον κόσμο και στους συναδέλφους μας. Τα Χριστούγεννα είναι η εποχή που βρισκόμαστε με συγγενείς και φίλους ή και τα δύο και περνάμε όμορφα, ενώ ταυτόχρονα το ρίχνουμε και λίγο έξω με το φαγητό και τα γλυκά. Οι οικογενειακά Χριστούγεννα φαίνεται πως προτιμούν να περάσουν περισσότερες σερές στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Κοντά στις οικογένειές τους βρέθηκαν όλοι αυτές τις γιορτινές ημέρες. Χριστούγεννα οικογενειακά, στο στολισμένο τραπέζι συγκεντρώθηκε όλη η οικογένεια. Μέρες οικογενειακής θαλπορής. Χριστούγεννα μαζί με τους γονείς, τα παιδιά, τις γιαγιάδες και τους παππούδες. Οι Σεραίοι και φέτος πέρασαν οικογενειακά τα Χριστούγεννα. Η οικογένεια συγκεντρωμένη γύρω από το τραπέζι. Στιγμές όμορφες, στιγμές γεμάτες χαρά και ξεχνιασιά. Μέσα στο πνεύμα των ημερών. Χρόνια πολλά με υγεία σε όλους. Σήμερα οικογενειακά στο σπίτι? Πάντα. Πάντα η οικογένεια το πρώτο. Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Οικογενειακά σήμερα στο σπίτι? Ναι. Ευχές. Καλημέρα, χρόνια πολλά, καλές γιορτές. Υγεία, ευτυχία, ευημερία, πάνω απ' όλα υγεία. Χρόνια πολλά. Στο σπίτι οικογενειακά, όχι. Οικογενειακά, ναι. Έχει ωραία. Ετοιμάσει η κυρία το τραπέζι? Όχι, στη μητέρα γιατί γιορτάζει και θα πάμε εκεί. Ωραία, είστε καλά, καλά περάστε. Καλά Χριστούγεννα. Να είναι όλος ο κόσμος ευτυχισμένος, να ζει σε ειρήνη, mm-hmm. πάνω απ' όλα γιατί οι εποχές είναι δύσκολες. Σπίτι σήμερα.
Σπίτι, οικογενειακά. Σπίτι, οικογενειακά. Ένα καφεδάκι και τελείωσε. Χρόνια πολλά, να είμαστε καλά, αλλά σήμερα έχουμε και αύριο δεν θα έχουμε. Τι θα πάμε αύριο. Μας έδωσε από 300 ευρώ το μέρισμα, αυτό είναι. Μας έκοψε και 15 ευρώ από το μισθό, από τα 500 ευρώ. Τι είδαμε. Σήμερα στο σπίτι, γυναίκα. Σήμερα στο σπίτι. Ναι, κόρη, γυναίκα, παιδιά, εγγόνια. Ωραία. Και αυτά θέλουν να φάνε. Καλά να περάσετε. Ο παππούς ταΐζει. Ναι. Καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές, καλή χρονιά και οι Ρουφιάνοι να μην καρφώνουν και υγεία να έχουν. Και να τους τάξουμε καλή δουλειά να έχουν. Εντάξει. Για πείτε μου λίγο, πρωτοχρονιάτικο πήρανε ή... Παίρνουν συνέχεια, αλλά είναι οι καταδύναμοι, δεν φτάνουν τα λεφτά που πάμε να κάνουμε την αγορά. Σύμφωνα με 200-300 ευρώ λίγα παίρνουμε. Mm-hmm. Προχωράει πολύ καλά το λαχείο. Πόσο δίνει φέτος? Πολλά λεφτά. Πολλά, έτσι. Πολυκατοικία να σκώσεις. Να είστε καλά χρόνια. Εντάξει. Άφθονη υγεία, αγάπη και αγκαλές ζεστές και ευτυχισμένες να φέρει το 2019 σε όλα τα παιδιά του κόσμου, ευχήθηκε ο Μητροπολίτης Ερών και Ενηγλίτης, κ. Θεολόγος, που έφυγε γεμάτος από την παιδιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ερών, νιώθοντας ότι πήρε το μεγαλύτερο δώρο που ήταν το χαμόγελο των μικρών ασθενών, ευχόμενος να βρεθούν γρήγορα στο σπίτι τους. Το Γενικό Νοσοκομείο Ερών επισκέφθηκε σήμερα ανήμερα το Χριστουγέννων ο Μητροπολίτης Ερών και Ενηγλίτης Θεολόγος, προκειμένου να ευχηθεί χρόνια πολλά και καλά Χριστούγεννα σε ασθενείς και νοσηλευτικό προσωπικό που αυτές τις ημέρες βρίσκονται στο νοσηλευτικό ίδρυμα. Ο Μητροπολίτης Ερών επισκέφθηκε επίσης και την παιδιατρική κλινική και μοίρασε δώρα στα μικρά παιδιά. Χριστούγεννα της πίστεως, Χριστούγεννα της Εκκλησίας, Χριστούγεννα της Ελλάδος. Σήμερα από την Εκκλησία μας εκπέμπεται ένα δυνατό μήνυμα ελπίδος, αγάπης και πίστεως, ότι μαζί με τον Χριστό μπορούμε να τα καταφέρουμε, μαζί με τον Χριστό μπορούμε να αλλάξουμε τους εαυτούς μας, έτσι ώστε μέσα από αυτή την αλλαγή, επί τα βελτίω, να αλλάξει και ο κόσμος, ο οποίος βρίσκεται σε μια επικίνδυνη περιδίνηση, μέσα σε πολλά προβλήματα, αλλά είναι ορατά, αλλά όχι, αλλά όμως υφίστανται. Μέσα σε όλον αυτόν τον χαλασμό, σε αυτή τη δυσκολία, το αστέρι της Βηθλέμ μας δείχνει το δρόμο, που είναι ο δρόμος της πίστεως στο Χριστό, ο δρόμος της αγάπης προς τον Θεό και στους αδελφούς μας, ο δρόμος της ελπίδας για ένα ευλογημένο και ελπιδοφόρο αύριο. Χρόνια πολλά λοιπόν και σε εσάς. Σεβασμιότητα για ακόμα μια χρονιά εδώ στους ασθενείς, στη συνέχεια στο κοινωνικό συσίτιο. Είναι χρέος μας αυτή την ημέρα, όχι μόνο σήμερα, να ενθυμούμε θα πάντοτε εκείνους οι οποίοι για τον ιονδήποτε λόγο βρίσκονται σε μια δύσκολη κατάσταση. Σήμερα λοιπόν που γεννήθηκε ο Χριστός ως μικρό βρέφος, ερχόμαστε να δούμε τα μικρά τα παιδιά κυρίως που είναι εδώ στο νοσοκομείο, νοσηλεύονται αυτές τις ημέρες. Να τους πούμε την αγάπη, την ευχή μας και την προσευχή μας γρήγορα να επιστρέψουν στα σπίτια τους δυνατά και στους άλλους ασθενείς εδώ πέρα. Είναι χρέος μας. Κανείς δεν μπορεί να ευτυχεί μόνος του. Αλλά ως κοινωνία που είμαστε, τα πάντα πρέπει να τα μοιραζόμαστε. Τον κύριο Θεολόγο υποδέχθηκε στο νοσηλευτικό ίδρυμα των Σερών ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου, Αθανάσιος Ματάκος. Περιμένω τώρα το Σεβασμότατο, συνηθίζει, έρχεται κάθε χρόνο. Κάνει επίσκεψη στην παιδιατρική την ίδια ώρα που τα μέλη της ΓΕΧΑ ψάλλουν τα κάλαντα σχεδόν σε όλες τις κλινικές, αρχίζοντας από πάνω μέχρι κάτω. Είναι ένα γεγονός καλό για το νοσοκομείο, δείχνει την αγάπη, αυτά βέβαια θα σου τα πει και ο Μητροπολίτης, δείχνει την αγάπη της Εκκλησίας σε όλους αυτούς που αυτή τη στιγμή δοκιμάζονται, τους ασθενείς, τα μικρά τα παιδιά, δεν είναι καλά αυτές τις μέρες να είναι κανείς εδώ πέρα. Εν πάση περιπτώσει, καλά πάμε, δεν έχουμε πάρα πολύ κόσμο, το βλέπετε και από το πάρκινγκ. Μπορέσαμε, πολλά εισιτήρια τα βγάλαμε. Βέβαια υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι, όπως πάντα, είναι στο κρεβάτι της αρρώστιας. Τι να τους ευχηθούμε αυτούς που είναι στο νοσοκομείο αυτές τις μέρες. Όλους υγεία. Όλους υγεία
Και πάνω απ' όλα αυτό, γιατί αν δεν έχεις την υγεία, δεν μπορείς να είσαι ούτε δημιουργικός, ούτε χαρούμενος, ούτε ευτυχισμένος. Εγώ θα έλεγα υγεία και από εκεί και πέρα μια καλή χρονιά για όλους μας, για όλους τους ακροατές σας, για όλους τους ανθρώπους που έχουν σχέση με τον χώρο του νοσοκομείου, ασθενείς και εργαζόμενους. Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Αίτηση αποφυλάκησης κατέθεσε ο επωνομαζόμενος καθηγητής φακελάκησης του ΤΕΙ Σερών, υποστηρίζοντας ότι η εις βάρος του κατηγορείς ήσαν αποτέλεσμα παραπληροφόρησης φημολογιών και ψευδορκίας συγκεκριμένων μαρτύρων. Αίτηση αποφυλάκησης κατέθεσε ο 60χρονος καθηγητής του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στις Σέρρες, υποστηρίζοντας ότι η εις βάρος του κατηγορείς ήσαν αποτέλεσμα παραπληροφόρησης φημολογιών και ψευδορκίας συγκεκριμένων μαρτύρων. Ο καθηγητής που κατηγορείται ότι ζητούσε και αποσπούσε ανταλλάγματα από φοιτητές για να τους περνάει τα μαθήματα, στέλνοντάς τους μάλιστα και σε συγκεκριμένο φροντιστήριο, μέσα από μια αίτηση 52 σελίδων που κατέθεσε στις 18 Δεκεμβρίου στην Ειδική Ανακρίτρια Σερών, ούτε λίγο ούτε πολύ υποστηρίζει πως όλοι συνωμότησαν για να το βάλουν φυλακή. Ενώ ο δικηγόρος του Αλέξη Κούγιας δηλώνει στο πρώτο θέμα πως το εσωτερικών υποθέσεων της Βορείου Ελλάδος κατασκεύασε μία φούσκα τύπου Ριχάρδου. Μάλιστα, όπως λέει, δέχεται να αποφυλακιστεί και να φορέσει το λεγόμενο βραχιολάκι σε κατοίκον περιορισμό. Η ιστορία με τον καθηγητή είχε γίνει πρώτο θέμα στα μέσα ενημέρωσης, όταν στις αρχές Οκτωβρίου αποκαλύφθηκε, σύμφωνα με την αστυνομία, η δράση του, μετά από βροχή καταγγελιών από φοιτητές και έρευνες πολλών μηνών από τους αδιάφθορους της Ελλάς. Μάλιστα, εκτός από τον ίδιο, είχαν συλληφθεί και δύο ιδιοκτήτες φροντιστήριων στις Σέρρες. Ο καθηγητής, μέσα από την αίτηση που κατέθεσε και αποκαλύπτει το πρώτο θέμα, δίνει τη δική του εκδοχή των πραγμάτων για την ιστορία που τον έστειλε στις φυλακές της Νιγρήτας. Οι φοιτητές αυτοί, οι οποίοι δήθεν ήταν φοιτητές εξαιρετικοί, που δήθεν έγραφαν καλά και δήθεν ο κύριος καθηγητής απέρριπτε τα γραπτά τους για να τους οδηγήσει στο φροντιστήριο, έχουν ψευδορκήσει ακραία. Γιατί, όταν ψάξαμε να βρούμε αν πράγματι στις προηγούμενες περιόδους είχαν γράψει καλά, διαπιστώσαμε ότι όχι μόνο δεν είχαν γράψει καλά, αλλά δεν είχαν καν προσφέρει στις εξετάσεις. Όσον αφορά κάποια ερωτικά δήθεν μηνύματα ή τηλέφωνα τα οποία υπήρχαν, υπάρχουν μόνο δύο τέτοιες περιπτώσεις. Και θα τολμήσω να πω ότι μάλλον περισσότερο την επεδίωξαν οι νεαρές φοιτήτριες παρά ο κύριος καθηγητής. Για αυτές τις υποθέσεις, οι δύο περιπτώσεις δεν κατηγορείται καν. Ο ίδιος υποστηρίζει πως αν αποφυλακιστεί, δεν πρόκειται να επιστρέψει στα καθήκοντά του στο ΤΕΙ των Σερών ή σε άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα, καθώς θα εξακολουθήσει να βρίσκεται σε αυτοδίκη αργία μέχρι να τελειστεί δική ποινική υπόθεση. Θα δραστηριοποιηθώ στην παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών μέσω της εταιρείας μου, που έχει την ίδια έδρα με το λογιστικό γραφείο του γιού μου. Κάτι που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, αναφέρει χαρακτηριστικά. Χθες το βράδυ, ο διοικητής του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, Δημήτρης Αδαμίδης, παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα στο δρόμο προς Σέρρες, όταν ο ίδιος σταμάτησε να βοηθήσει άλλο οδηγό που είχε εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα. Ο Δημήτρης Αδαμίδης τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε καταρχήν στο νοσοκομείο Σερών και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου και νοσηλεύεται στην ορθοπαιδική κλινική με σπασμένο πόδι. Η κατάσταση της υγείας του είναι καλή και δεν υπάρχει καμία ανησυχία. Από διερχόμενο αυτοκίνητο παρασύρθηκε το βράδυ της Κυριακής ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, Δημήτρης Αδαμίδης, ο οποίος σταμάτησε έξω από το Γάζαρο Σερό να βοηθήσει συμπολίτη μας, ο οποίος είχε μείνει το αυτοκίνητό του από μπαταρία. Ο κύριος Αδαμίδης παρασύρθηκε από το ΙΧ αυτοκίνητο και διεκομίστη στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών μαζί με την οικογένειά του. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου και νοσηλεύεται στην Ορθοπαιδική Κλινική με σπασμένο πόδι. Η κατάσταση της υγείας του είναι καλή και δεν υπάρχει καμία ανησυχία. Ο κύριος Αδαμίδης ερχόταν Σέρρες και λίγο έξω από το Γάζαρο στάθηκε να βοηθήσει κάποιον που είχε μείνει από μπαταρία. Πήγε δίπλα του, μούρι-μούρι, και την ώρα που ακριβώς τελείωσε, είχε βέβαια σουρουπώσει, ένα αυτοκίνητο από την ίδια πλευρά ερχόταν και έκανε καραμπόλα επάνω στο αυτό.
πάνω στο αυτοκίνητο που τον βοηθούσε ο διοικητής. Ευτυχώς είχε προλάβει να απομακρυνθεί εκείνη τη στιγμή. Με ένα στράγαλο χτυπημένο και χέρι, ραγίσματα ας πούμε. Αλλά θα μπορούσε να τον είχε κόψει στα δύο. Ήταν καλά, είχα επικοινωνήσει μαζί του. Και μάλιστα χαριτολογώντας είπε ότι ήρθα για να δω πόσο καλά δουλεύετε και σαν νοσοκομείο πάτε καλύτερα από εμάς. Καλά είναι, καλά είναι και αυτός και η γυναίκα του και τα παιδιά του, τα οποία μέσα στο αυτοκίνητο χτυπήθηκαν. Και ζήσανε αυτοί καλά και εσείς καλύτερα. Τα υγεία, ευεξία και μακροζωία. Η K-Health Κωνσταντινίδης σας παρουσιάζει την κορυφαία υπερτροφή Αρώνια. Το θαύμα της φύσης. Η εξαιρετικά υψηλή περιεκτικότητα βιολογικά ενεργών ουσιών έχουν άμεσα ευεργετική και θεραπευτική επίδραση σχεδόν σε όλες τις λειτουργίες του οργανισμού. Χυμός Αρώνιας από την K-Health Κωνσταντινίδης. Την πρώτη εταιρεία παραγωγής και επεξεργασίας από τα χωράφια μας κατευθείαν στο εργοστάσιο μας για χυμοποίηση χωρίς πρόσθετα και συντηρητικά. K-Health Κωνσταντινίδης. Γνωρίστε όλα τα προϊόντα μας στην ιστοσελίδα μας και μάθετε όλα τα μυστικά για υγεία, ευεξία και μακροζωία. Τρίτο χιλιόμετρο Σερώνεο Χωρίου. Μπες στο νέο πάμεστοίχημα.gr με νέες, ακόμα μεγαλύτερες αποδόσεις. Πάμεστοίχημα.gr. Ο ΠΑΠ. Ζήσε το παιχνίδι. Ο καταξιωμένος κοινωνικός και φιλανθρωπικός θεσμός, το γνωστό με την ονομασία Τραπέζι της Αγάπης, πραγματοποιείται κάθε μεσημέρι, χειμώνα καλοκαίρι, καθημερινές αργίες και Σαββατοκύριακα, στην φιλόξενη αίθουσα του Καθεδρικού Ναού της Καβάλας, 100 συνάνθρωποι μας, που δεν έχουν τη δυνατότητα της αυτοεξυπηρετήσεως στην ετοιμασία φαγητού ή ζώντας μοναχικά, αναζητούν κάποια στελήματα στη ζωή τους. Βρίσκουν μόνιμη ζεστασιά, θαλπορή και τροφή. Κάθε χρόνο ανήμερα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς στρώνεται για όλους τους μοναχικούς, άπορους αλλά και ανήμπορους καβαλιώτες το τραπέζι της αγάπης από τη Μητρόπολη Καβάλας, την αίθουσα του Καθεδρικού Ναού του Αποστόλου Παύλου. Ο Μητροπολίτης Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου Στέφανος συνέφαγε μαζί με τους καβαλιώτες οι οποίοι αντιμετωπίζουν βιοποριστικά προβλήματα, στέλνοντας παράλληλα το δικό του μήνυμα για την ημέρα των Χριστουγέννων. Ενώ αναφέρθηκε και στο έργο της Μητρόπολης. Το τραπέζι αυτό, το οποίο είναι ορισμένο εδώ πέρα στην Μητρόπολη μας, όπως και στη Χρυσούπολη αλλά και στις Κρινίδες από την άλλη πλευρά, δείχνει ακριβώς το μέγεθος της προσφοράς της τοπικής μας εκκλησίας προς τους συνανθρώπους μας, οι οποίοι πραγματικά έχουν ανάγκη. Είναι ένας θεσμός τον οποίο καθιέρωσε ο μακαριστός προκάτοχός μου ο Προκόπιος. Ιδιαίτερα επαυξάνω το θέμα ότι καλώς έπραξε και είναι προς τιμή του αυτό το οποίο έπραξε μέσα σε μια εποχή η οποία είναι πολύ δυσκολεμένη και πολύ πονεμένη από τους ανθρώπους της εποχής μας στα πολυπίκυλα προβλήματα τα οποία υφίστανται. Είμαι συγκινημένος που βρίσκομαι εδώ σε αυτήν την ημέρα των Χριστουγέννων στο τραπέζι της αγάπης να μετάξω κι εγώ σε όλη αυτήν την προσπάθεια να ευχηθώ στους ανθρώπους μας που το σώστε με υπομονή και καρτερία να προσπερνάνε τα προβλήματα που έχουν. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και στα ιδρύματά μας τα οποία έχουμε και εκεί προσφέρομαι το τραπέζι αυτό και το φαγητό στους τροφίμους βεβαίως εκεί, αλλά και εκεί είναι μια σημαντική προσπάθεια στο θέμα της φιλανθρωπίας. Ήδη έρχομαι από το Κωνσταντίο, το παλαιό γυροκομείο, που πήγα και εκεί και ευλόγησα το τραπέζι αυτή την ημέρα και εκεί συγκινήθηκα με τους ανθρώπους που θέλουν έναν λόγο παρηγορίας, έναν λόγο αγάπης, έναν λόγο φιλανθρωπίας. Θέλω να σας πω ότι η φιλανθρωπία βέβαια δεν έγκυται στο να δίνουμε ένα τραπέζι ή να τρώμε μια φορά τη μέρα. Αυτό γίνεται κάθε μέρα. Μια φορά το χρόνο όλοι θυμόμαστε κάποια πράγματα, αλλά κάθε μέρα, για πολλά χρόνια, όχι μόνο εδώ στην Καβάλα, σε όλες τις Μητροπόλεις, γίνεται αυτή η μεγάλη προσπάθειά μας και μάλιστα από εθελοντές χριστιανούς και χριστιανές, οι οποίοι δαπανούν χρόνο πολύτιμο για να ετοιμάσουν το τραπέζι, για να μπορέσουν να βρουν τα τρόφιμα και για να συνεχίσουν αυτή τη διακονία. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Εθελοντές είναι οι άνθρωποι της Εκκλησίας
οι οποίοι είναι οι συνεργάτες μας, οι αγαπημένοι μας άνθρωποι, οι οποίοι τρέχουν πάντοτε, ανά πάσα στιγμή, για οτιδήποτε προκύψει. Ήρθαν οι εορταστικές προσφορές στα Κάντζας. Supermarket Kansas. Χρόνια πολλά, καλές γιορτές. Φροντίζουμε να έχετε τα καλύτερα και στις γιορτές. Γοργοπόδαρε Ερμή, τρέξε να παραδώσεις μήνυμα στους θνητούς. Οι θεοί συμφώνησαν και τους παραχωρούν τον νέκταρ. Μα αυτό αναβλύζει από τις Ολύμπιες πηγές. Πού θα το βρίσκουν? Στα ψυγεία, μυαλέ. Να, γιατί έχεις πόδια. Αναψυκτικά νέκταρ. Δες θετικά, πιες θεϊκά. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολυκοινωνικού Αλεξανδρούπολης κάλεσαν σε γεύμα αγάπης και το πρόσφεραν με μουσική για μοναχικούς συμπολίτες την Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 2018 στο πρώτο καπί. Γεύμα αγάπης διοργάνωσε το Πολυκοινωνικό του Δήμου Αλεξανδρούπολης για τους μοναχικούς δημότες, αλλά και όλους όσους αυτές τις Άγιες ημέρες δεν έχουν όλα αυτά που οι υπόλοιποι θεωρούμε δεδομένα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον χώρο του πρώτου καπί Αλεξανδρούπολης με πολλή μουσική, χορό και φαγητό. Ο πρόεδρος του Πολυκοινωνικού του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Χρήστος Γερακόπουλος, μιλώντας στο εύρος24.gr, έκανε λόγο για μια πολύ σημαντική δράση κοινωνικής ευθύνης και ευαισθησίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης, η οποία προσέφερε λίγες στιγμές ζεστασιάς και διασκέδασης στο πνεύμα των ημερών αγάπης των Χριστουγέννων. Θέλω να εκφράσω τη βαθιά μου έτσι συγκίνηση και ικανοποίηση, γιατί μετά από χρόνια κάναμε πάλι το εγχείρημα να πραγματοποιήσουμε ένα γεύμα αγάπης. Είναι κάτι που θεωρώ πως είναι απαραίτητο να συμβαίνει για ανθρώπους που είτε είναι μοναχικοί, είτε έχουν οικογένειες, αλλά θα ήθελα να βρεθούν σε ένα τραπέζι με άλλους, με φίλους, με γνωστούς, με ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά στην παρέα τους και να διασκεδάσουν. Αυτό που διαπίστωσα σήμερα είναι ότι πραγματικά έπιασε τόπο αυτό που κάναμε και ήταν ανάγκη να γίνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ όσους βοήθησαν γι' αυτό. Χαίρομαι πάρα πολύ για τους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ. Να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα και ελπίζω αυτό που νιώσαμε σήμερα, την αγάπη, τη συνοχή, την παρέα, την οικογένεια, να τη νιώθουν κάθε μέρα στη ζωή τους. Ευχές πάρα πολλές σε όλους μας, να είμαστε καλά και τα Χριστούγεννα να μας βρουν έτσι ενωμένους και αγαπημένους πάντα. Γιορτές σημαίνει να χαρίζεις αγάπη, χαμόγελα. Για εμάς τα Supermarket Kansas αποτελεί προτεραιότητα όλο τον χρόνο. Στηρίζουμε από την πρώτη μέρα λειτουργίας του το κοινωνικό συσίτιο Το Πρόσφορο. Μαζί με άλλες εταιρείες και ιδιώτες, μαζί με όλους όσους πίστεψαν σε αυτή την προσπάθεια, προσφέροντας 25.000 γεύματα ετησίως. Και αυτά τα Χριστούγεννα θα συνεχίσουμε να είμαστε στο πλευρό του κοινωνικού συσίτιου Το Πρόσφορο, σε ιδρύματα, σε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη, φροντίζοντας να μην λείψει τίποτα από το χριστουγεννιάτικο τραπέζι τους, αλλά κυρίως το χαμόγελο από τα πρόσωπά τους. Είναι ωραίο να εισπράττεις αγάπη, μα ακόμη πιο ωραίο να δίνεις. Καλές γιορτές σε όλους. Supermarket Kansas. Η ανθρώπινη δύναμη. Thank you.
Η ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Studio. Εθνικής Αντίστασης 13. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Επιλογές. Αγαπητοί τηλεθεατές από όλους εμάς, καλό βράδυ και χρόνια πολλά.